Εμείς, ελάτε κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στην πολιτική συζήτηση, εκεί που το θερμόμετρο βρίσκεται στα ύψη. Να πάμε να συνδεθούμε με τα Χανιά, να πάμε να συνδεθούμε με το Εργατικό Κέντρο Χανίων, εκεί που βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, ο επικεφαλής του Μέρα 25. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Σφαγιανάκη. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ξεκινάτε λοιπόν την περιοδία σας στην Κρήτη από τα Χανιά, από το δυτικότερο νομό της Κρήτης, και στέλνετε το μήνυμα, κύριε Βαρουφάκη, ότι το Μέρα 25 είναι λοιπόν εδώ και ήρθε για να μείνει και για τις ευρωεκλογές αλλά και για τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Το Μέρα 25 δίνει το παρόν με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτικής, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε, ξέρετε, το πρώτο και μοναδικό πανευρωπαϊκό κόμμα. Έχουμε μέλη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με άλλα ονόματα, αντί για Μέρα 25, υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Άνοιξης. Αλλά ταυτόχρονα το προεκλογικό μας πρόγραμμα περιέχει και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις εθνικές εκλογές, για το τι πρέπει να γίνει στη χυμαζόμενη Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας. Έτσι, τα δύο προγράμματα, το ελληνικό και το ευρωπαϊκό, κουμπώνουν. Είμαστε πολύ περήφανοι που υπάρχει ένα τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, γιατί αυτό χρειάζεται η Ελλάδα. Mm-hmm. Η Ελλάδα σφιχτιά σε μια Ευρώπη που αποδομείται, και όσο η Ευρώπη αποδομείται, η Ελλάδα θα σφιχτιά. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχει την Ελλάδα μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και με μια σχέση αλληλοϋποστήριξης, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί έχετε πολλές φορές πει στο παρελθόν ότι η Ευρώπη δεν στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας στα χρόνια της κρίσης, τα οποία διανύουμε ακόμα. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Γιατί ξέρετε, ο διαχωρισμός Ελλάδας-Ευρώπης δεν ισχύει για μας. Mm-hmm. Όταν μου λένε. Είχατε ασκήσει σκληρή κριτική στους Ευρωπαίους εταίρους όμως για τη στάση την οποία είχαν κρατήσει. Και στα Eurogroup τα οποία συμμετείχατε. Κύριε Σφακιανάκη, ο κύριος Ντάιζελμπλουμ δεν είναι η Ευρώπη. Περισσότερο από ότι είναι η κυρία Σφακιανάκη ή ο Βαρουφάκης ή οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Mm-hmm. Οι Ντάιζελμπλουμ, οι Σόιμπλε, τα Euro Working Group και τα Eurogroup καταστρέφουν την Ευρώπη. Επιβάλλουν πολιτικές που αποδομούν την Ευρώπη, που φέρνουν τους λαούς στην απόγνωση και τους κάνουν έρμεα ακροδεξιών κινημάτων που διαλύουν την Ευρώπη. Ευρώπη είμαστε εμείς. Το Μέρα 25 δεν μένει η Ευρώπη. Εμείς οι Έλληνες δεν μένουμε στην Ευρώπη. Είμαστε η μαχόμενη δημοκρατική προοδευτική Ευρώπη. Δεν θα εκχωρήσουμε την Ευρώπη στον κύριο Γιούνκερ και στον κύριο Μοσκοβισή. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω μαζί σας, ωστόσο. Αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια καταστρέφουν την Ευρώπη. Μπορούμε να σκεφτούμε μια Ευρώπη χωρίς τα οργανά της, όπως είναι το Eurogroup, είναι το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών. Σε ποια μορφή μπορούμε να πούμε ότι ναι, πιστεύουμε στην Ευρώπη? Κυρία Σφαγιανάκη, θα σας θυμίσω κάτι. Το Eurogroup δεν υπάρχει. Δεν είναι το θέμα αν εμείς συμφωνούμε με την ύπαρξή του ή όχι. Στη μία ερώτηση που τους είχα θέσει, όταν αυθαίρετα ο κύριος Ντάιζελμπλουμ τότε το 2015 ως πρόεδρος του Eurogroup αποφάσισε την αποβολή της Ελλάδας από το Eurogroup για εκείνες τις ημέρες, έθεσα το ερώτημα αν δικαιούται να το κάνει, και μου απάντησαν μετά από 20 λεπτά πανικού στη γραμματεία ότι, ξέρετε κύριε Υπουργέ, το Eurogroup δεν υπάρχει στις συνθήκες, δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο. Είδατε λοιπόν που κατάντησαν την Ευρώπη, δημιούργησαν ένα Eurogroup το οποίο δεν είναι, το ECOFIN υπάρχει. Το mm-hmm. Συμβούλιο Υπουργών των Οικονομικών, το Eurogroup, το οποίο αποφασίζει για τις τύχες της χώρας μας, για τις τύχες των Ιταλών, για τις τύχες των Γερμανών, για τις mm-hmm. τύχες όλης mm-hmm. της Ευρώπης, δεν υπάρχει. Άρα δεν υφίστανται κανόνες για το Eurogroup. Άρα, ως Μέρα 25, λοιπόν, συμμετείχατε σε αυτό και θα επιμείνω σε αυτό. Τον εξευρωπαϊσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής mm-hmm. και τον εξευρωπαϊσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των λαών της Ευρώπης και όχι υπέρ μιας πάρα πολύ μικρής ομάδας ολιγαρχών, τραπεζιτών ιδίως, mm-hmm. οι οποίοι λιμένονται αυτή τη στιγμή την Ευρώπη και την καταστρέφουν την Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα θα επιστρέψω σε αυτό που είπατε πριν, στο ότι δεν υπάρχει Eurogroup λοιπόν. Συμμετείχατε σε αυτό, συμμετείχατε χωρίς να το αναγνωρίζετε επί της ουσίας? Κοιτάξτε, δεν είναι ένα θέμα. Πρέπει να σας πω, να ομολογήσω, ότι όταν πρωτοπήγα στο Eurogroup, εκπροσωπώντας στην Ελλάδα, mm-hmm. πήγα με τις καλύτερες προθέσεις mm-hmm. να κάτσουμε κάτω, να τα βάλουμε κάτω, να συνεννοηθούμε. Στη βάση της λογικής, στη βάση του ότι από το 2010 το Eurogroup επέβαλε στην Ελλάδα, η Τρόικα επέβαλαν στην Ελλάδα ένα καταστροφικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο τίναξε στον αέρα όλους τους δικούς τους στόχους, με τα δικά τους κριτήρια, έτσι. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησε σε αυτό. Ο λόγος που εκλεγήκαμε, που εξέλεγε εγώ μιλώντας προσωπικά το 2015, δεν είναι ότι επειδή πέτυχε το πρόγραμμα της Τρόικας, είναι επειδή απέτυχε το πρόγραμμα της Τρόικας. Και πήγαμε την καλύτερη των διαθέσεων. Να πω, ωραία, έχετε ένα πρόγραμμα, εμείς έχουμε το δικό μας πρόγραμμα, ελάτε να κάτσουμε κάτω, να συζητήσουμε λογικά,
συντροφικά, ως συνέτεροι, το τι πρέπει να γίνει στη χώρα μας, το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, το τι πρέπει να γίνει στην Ιταλία, συστηματικά να αντιμετωπίσουμε μια συστημική κρίση. Και τότε ήταν που σηκώθηκε ο κύριος Σόιμπλε μέσα στο Eurogroup και είπε ότι οι εκλογές και οι νέες κυβερνήσεις δεν μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική πολιτική. Και μετά αργότερα, όταν πλέον πέφταμε συνέχεια πάνω σε ένα τείχο άρνησης μιας λογικής συζήτησης, τότε ανακάλυψα ότι το Eurogroup δεν είχε νομική υπόσταση. Δεν το λέω εγώ. Ψάξτε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν υπάρχει το Eurogroup θεσμοθετημένο. Και ξέρετε γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί όταν οι αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών, των λαών της Ευρώπης, παίρνονται στο πλαίσιο μιας συζήτησης που γίνεται πρώτον και κλεισμένων των θυρών, χωρίς εσείς, η κυρία Σφαγιανάκη, χωρίς οι τηλεθεατές μας, να ξέρουν τι λέγεται και τι αποφασίζεται εκ μέρους τους, πράγματα τα οποία προσδιορίζουν τις τύχες τόσο των ίδιων ημών, όσο και των παιδιών μας, όταν συμβαίνει αυτό, είναι απλό το αποτέλεσμα, γιατί είναι τόσο καταστροφικό. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι ως βαθιά ευρωπαϊστές, ως ριζοσπαστικά ευρωπαϊστές, θέλουμε τη διάσωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε τον τερματισμό αυτής της αποδόμησης. Βλέπετε τι γίνεται με τη Βρετανία να φεύγει. Είδατε προχθές, δεν ξέρω, το δημοσιογράφος είστε, θα το αναφέρετε κι εσείς, το εξωφρενικό, ο πρόεδρος της Γαλλίας να ανακαλεί τον Γάλλο πρέσβη στη Ρώμη. Αυτά έχουν να συμβούν από τον Μεσοπόλεμο. Έχουμε νέα σύνορα μεταξύ Ιταλίας-Αυστρίας, μεταξύ Αυστρίας-Γερμανίας. Γιατί αποδομείται η Ευρώπη? Επειδή εμείς αρνούμαστε να, ή αρνηθήκαμε να κόψουμε το ΕΚΑΣ στους φτωχότερους των συνταξιούχων μας? Επειδή το Μέρα 25 αρνείται να αποδεχτεί τη λογική της 100% προπληρωμής του φόρου των μικρομεσαίων, του φόρου της επόμενης χρονιάς φέτος? Γι' αυτό αποδομείται η Ευρώπη, ή γιατί η Ντάιζερμπλουμ, η Σόιμπλε, η Σόλτς, η Μακρόν επιβάλλουν πολιτικές λιτότητες που τελικά είναι καταστροφικές και για τους ίδιους? Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα. Βλέπετε στη Γερμανία η έγκλη της κυρίας Μέρκελ έχει εξαφανιστεί. Ανεβαίνει μόνο το Alternative for Deutschland, που είναι ουσιαστικά νεοφασίστες. Εμείς τι λέμε? Για να σταματήσει αυτή η αποδόμηση. Για να σταματήσει η επανάληψη μιας μεταμοντέρνας δεκαετίας του 30, χρειάζεται να γίνουν πολύ βασικά πράγματα. Και εξηγούμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με το οποίο κατεβαίνουμε στις ευρωεκλογές ως Μέρα 25, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι το εθνικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα για το Μέρα 25. Γι' αυτό είμαστε σήμερα στα Χανιά, γι' αυτό θα είμαστε αύριο στο Ρέθυμνο, γι' αυτό θα είμαστε μεθαύριο στο Ηράκλειο, για να συζητήσουμε με τους πολίτες σε μια εκλογική χρονιά το 2019, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε μια χρονιά παρεπιπτόντως το 2019, όπου η οικονομική κρίση θα επιδεινωθεί πανευρωπαϊκά. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία με 5,3% μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, με τη νέα ύφεση στην Ιταλία, με την υποχώρηση της ανάπτυξης στην Κίνα. Όλα αυτά θα επηρεάσουν πολύ αρνητικά. Μια τέτοια χρονιά είναι η χρονιά που οι πολίτες, εδώ στην Κρήτη ιδίως, ένα μέρος της Ελλάδας, μια γωνιά της Ελλάδας όπου ο λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να αντιδρά με δημοκρατικό τρόπο στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών, ξεκινάμε την προεκλογική μας εκστρατεία. Προεκλογική εκστρατεία λοιπόν για το Μέρα 25. Σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή να μιλάτε και για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας ως Ελλάδα, αλλά και ως ευρωπαϊκή λοιπόν οικογένεια. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή μιλάτε για πολιτικές λιτότητες, θα αναρωτηθεί κανένας. Ο κύριος Βαρουφάκης ήρθε στην πολιτική σκηνή, στα πράγματα της Ελλάδας κενό, στο προσκήνιο πάρα πολύ έντονα, στο κομμάτι της πολιτικής ενεργά, με μια κυβέρνηση που λέγεται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία παραμένει τα τελευταία χρόνια. Το ερώτημα είναι, εφάρμοσαν πολιτικές λιτότητες για τις οποίες είχαν πει ότι εκλέγονται για να μην εφαρμόσουν? Καλά, νομίζω ότι μόνο και μόνο που θέσατε το ερώτημα απαντήθηκε από μόνο του, βεβαίως. Και δεν χρειάζεται να είναι κανένας η δήμον της πολιτικής για να καταλάβει. Κύριε Σφαγιανάκη, όλοι έχουμε παρατηρήσει αυτή τη φαρσοκομωδία των τελευταίων 3 ετών. Έχουμε μία Βουλή, μία πλειοψηφία στη Βουλή, η οποία υπερψηφίζει νομοσχέδια λιτότητας και εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας πάνω στη δημόσια περιουσία, στα δημόσια έσοδα. Ψηφίζουν νομοσχέδια με τα οποία διαφωνούν. Έτσι λένε τουλάχιστον. Θυμάστε ότι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, μετά την συνθηκολόγησή του το καλοκαίρι του 2015, μίλησε για πραξικόπημα. Βλέπουμε συντρόφους μου από την κυβέρνηση εκείνη
που σήμερα παραμένουν στην κυβερνητική πλειοψηφία, να υπερψηφίσουν νομοσχέδια με τα οποία οι ίδιοι διαφωνούν. Και την ίδια στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλα κόμματα του μνημονιακού τόξου, καταψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια παρά το γεγονός ότι συμφωνούν. Ουσιαστικά έχουν διασύρει το κοινοβούλιο μέσα από αυτή τη βαριά μνημονιακή διαδικασία, η οποία έχει γίνει ακόμα πιο βαριά από τον Αύγουστο τον περασμένο, που υποτίθεται ότι βγήκαμε από το μνημόνιο την ώρα που μπαίναμε στο χειρότερο μνημόνιο από όλα, στο τέταρτο μνημόνιο, το οποίο τραβάει μέχρι το 2060, σύμφωνα με τα δικά τους τα λεγόμενα. Mm-hmm. Το μνημόνιο τι είναι? Είναι ο συνδυασμός κάποιων ευκολιών πληρωμής που σου κάνει η Τρόικα, υπό όρους μονιμοποιημένης λιτότητας. Το πρώτο μνημόνιο διήρκησε πόσο? 1,5 χρόνο. Το δεύτερο 2. Το τρίτο άλλα 2. Και έχουμε το τέταρτο που ξεκινάει από τον Αύγουστο του 2018 και θα μας πάει μέχρι το 2060. Άρα, όποιος και να έρθει στην κυβέρνηση, θα κληθεί να εφαρμόσει πολιτικές λιτότητας, αφού έχουμε δεσμευτεί για αυτές. Κοιτάξτε, το μνημονιακό τόξο ονομάζεται μνημονιακό τόξο και αποτελείται πλέον και από το ΣΥΡΙΖΑ, την Νέα Δημοκρατία, από το κίνημα συναλλαγής, για να το πούμε με το πραγματικό του όνομα, έτσι, από ό,τι έχει μείνει από το ποτάμι. Το μνημονιακό τόξο ορίζεται ως τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από την εφαρμογή του μνημονίου. Το ΜΕΡΑ25 πιστεύει ότι η μόνη εναλλακτική είναι η ανυπακοή σε αυτά τα προγράμματα, τα μνημονιακά, και η εφαρμογή, η νομοθέτηση αύριο το πρωί κάποιων βασικών πραγμάτων στα οποία όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι απαραίτητα για την Ελλάδα, ό,τι νόμιμες με και να έχουμε, είτε έχουμε το ευρώ, είτε έχουμε τη δραχμή, είτε έχουμε το δολάριο, είτε έχουμε το γιέν, δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί να έχεις επιχειρήσεις μικρομεσαίες που στη χώρα μας, μέσα στην οικογένεια την ευρωπαϊκή, όταν η Βουλγαρία είναι κοινή αγορά με εμάς, δεν μπορεί οι μικρομεσαίοι στην Ελλάδα να πληρώνουν το 75% και το 80% των κερδών τους στο δημόσιο. Δεν γίνεται ο ΦΠΑ να είναι στο 24% στην Ελλάδα και στο 19% στη Γερμανία. Στο 7%, 10% στην Τουρκία απέναντι. Δεν γίνεται αυτό. Αυτά πρέπει να τα νομοθετήσουμε αύριο το πρωί, χωρίς καμία διαπραγμάτευση στο Eurogroup, χωρίς καμία διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Περιγράψτε και αν νωρίτερα θέλουν να μας πετάξουν από το ευρώ, ας το κάνουν, το κρίμα θα είναι στο λαιμό τους. Περιγράψατε νωρίτερα ότι είχατε τις διαφωνίες σας, τις έντονες συγκρούσεις σας με τον κύριο Σόιμπλε και αναρωτιέμαι τώρα, κύριε Βαρουφάκη, και νομίζω ότι θα σας το θέτει και αυτό ο κόσμος πάρα πολύ έντονα, πώς υπήρξατε κυβερνητικοί εταίροι με τον κύριο Καμένο? Και το ρωτάω αυτό γιατί ακούω πρόσφατα τον κύριο Καμένο να σας καταλογίζω ότι ήσασταν υπάλληλος του Σόιμπλε, ότι φάγατε κλωτσιές τον Ιούλιο του 2015, αυτό είπε κατά λέξη, και την ίδια ώρα εσείς να έχετε πει στο παρελθόν για τον κύριο Καμένο ότι στα οικονομικά ήταν ανισόρροπος. Πώς συνυπάρξατε, πώς μπορούσε κανείς να πει ότι υπήρχε μια συνοχή σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο? Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Προφανές, δεν είναι αυτό. Αλλά να σας απαντήσω ευθαρσώς. Κοιτάξτε, όταν ο Αλέξης Τσίπρας μου ανακοίνωσε σε απάντηση στο ερώτημά μου κάποιες εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, τον ρώτησα, εάν, Αλέξη, αν δεν βγάλουμε απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, με ποιους θα συγκυβερνήσουμε, τι συμμαχίες θα κάνουμε σε κυβερνητικό επίπεδο, και μου είπε, κοίταξε να δεις, έχω συμφωνήσει με τον Καμένο και με τους Ανέλ. Πραγματικά ξενίστηκα. Με ξένησε αυτό. Αλλά με έπεισε ο Αλέξης Τσίπρας. Και με έπεισε και πράγματι ήταν από αυτά στα οποία μου είπε, στα οποία είχε δίκιο. Και τελικά σας εξαπάτησε ο κύριος Τσίπρας, γιατί λέτε με έπεισε τότε. Να σας πω τι μου απάντησε. Μου είπε ότι ο Καμένος θέλει το Υπουργείο Άμυνας, να του δώσουμε το Υπουργείο Άμυνας, υπόσχεται ότι δεν πρόκειται να μας ενοχλεί. Δεν πρόκειται να παρέμβει στα της διαπραγμάτευσης, στα δικά σου τα χωράφια ιδίως, όσο αφορά το Eurogroup, το Schäuble, το Dijsselbloem, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Lagarde κτλ. Και πρέπει να πω ότι ο κύριος Καμένος αυτό τήρησε το λόγο του. 6 μήνες δεν ακούστηκε η φωνή του για τα θέματα της διαπραγμάτευσης. Τώρα, τι λέει τώρα είναι άλλη ιστορία. Αυτό όποιος θέλει, αν θέλει, αν έχει κάποια ειδική διαστροφή, μπορεί να κάτσει να ακούσει. Αλλά η ουσία είναι ότι τήρησε την υπόσχεσή του και για 6 μήνες δεν ασχολήθηκε, δεν ακούστηκε. Δεν ήρθε στις Βρυξέλλες να σας συναντήσει, κύριε Βαρουφάκη, ο κύριος Καμένος, την περίοδο της διαπραγμάτευσης? Επειδή ξέρετε, μ' αρέσει να απαντάω ειλικρινά, θα σας απαντήσω μία λέξη. Αλλά θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Όχι. Ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρο. Απόλυτα ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μένει να ρωτήσουμε λοιπόν και τον κύριο Καμένο. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία. Βεβαίως. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Έστω και σύντομη, γιατί γνωρίζω ότι και το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα βαρύ, ό,τι έχει να κάνει με το να δείτε κόσμο, τον κόσμο της Κρήτης. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε και ενώ οδεύουμε στο δρόμο για τις κάλπες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.